Χαιρετίζω και εγώ τη σημερινή εκδήλωση του Συνδικάτου, που βέβαια είναι ενταγμένη στη συνολική προσπάθεια που κάνει με στόχο που έχει τη βελτίωση τη θέση των όλων των εργαζομένων στου Δήμου, αλλά και γενικότερα. Για μα, κάθε εργαζόμενο, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε στο δημόσιο, είτε απασχολείται σε Υπουργείο, είτε σε Δήμο, είτε στο ΚΑΠΗ, είτε είναι υδραυλικό, είτε είναι σε διοικητικέ υπηρεσίε και σε άλλε χώρε, πρέπει να εργάζεται αφενό σε χώρους που πληρούν τις ελάχιστε προϋποθέσεις για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας τους και αφετέρου να έχουν επαρθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα είτε ατομικά για τον καθένα είτε για ένα σύνολο εργαζόμενων διότι όλοι θέλουμε να γυρίζουμε στο σπίτι μας όπως υπόθηκε και σώοι στις οικογένειε μας και αρτιμελής. Συμβαίνει αυτό όμως. Δυστυχώς όχι. Μπορεί το ενδιαφέρον του κλάδου να επικεντρώνεται και επειδή Αρκετά παραδείγματα έχουμε όσον αφορά την πιο ευπαθή και εκτυπημένη ομάδα των συναδέλφων που εργάζονται στην καθαριότητα, αλλά υπάρχει και το σύλλογο των υπόλοιπων ειδικοτήτων και συναδέλφων που αντιμετωπίζουν και, αυτό και αυτή καθημερινά δεκάδες κινδύνους που δεν είναι ίσονος σημασία, όπου αναφέρει κανείς τον αερισμό έστω του χώρου που εργάζονται, τον φωτισμό, την πρόσβαση, αν υπάρχει πρόσβαση εκεί που, την ολιστυρότητα, έχουμε τους μαγείρους ή οτιδήποτε που μπορεί να υπάρχουν στους χώρους εργασίας ή την έλλειψη κατάλληλων εργαλείων κλπ. Τυπικά γνωρίζουμε, ότι όπως σας αναφέραν και οι, οι συγητές, ότι στο άρθρο 43 του 3850 του νόμου του 2010, που αφορά την κύρωση του κώδικα νόμου και για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων, προβλέπεται ότι ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του τη γραπτή, τη γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων και την ασφάλεια και την υγεία των συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των ομάδων εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερου κινδύνου, αυτό που λέμε δηλαδή τη μελέτη εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων. Αλήθεια, σε πόσου Δήμου υπάρχουν, αναχώρο, ανακτήριο, αναειδικότητα, τέτοιε μελέτε, εξειδικευμένε και μάλιστα όχι γενικόλογε. Μελέτε που καταλήγουν σε συγκεκριμένε δεσμευτικέ προτάσει και απαραίτητε ενέργειε που πρέπει να κάνει ο εργοδότη, Δήμαρχο, Δήμο για να υλοποιήσει. Θα μου πείτε, εδώ τα ελάχιστα που όλοι γνωρίζουμε, τα γνωστά ΜΑΠ και γάλα δεν παρέχουν, τόσο στον πόνιμο και αορίστου προσωπικό, όσο πολύ περισσότερο και στους εκατοντάδες συμβασιούχους που εργάζονται και δεν υπάρχει καμία επίπτωση σε αυτούς, άσχετα και το τι λέει και το, το τελευταίο νομοσχέδιο για τις ευθύνε που έχουν. Άρα, και επειδή άλλοι συνάδελφοι ανέδειξαν και θα αναδείξουν με τι τοποθετήσει του και παρεμβάσει του στα σοβαρά αυτά καθημερινά προβλήματα που και εμεί αντιμετωπίζουμε σε ένα μεγάλο βαθμό και στο δικό μα Δήμο, και είναι συνεχής η προσπάθειά μα και ο αγώνα μα προ την διοίκηση για την ανταπόκριση τη στι ευθύνε που έχει και παράλληλα γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των συναλέφων για το πώ καλύτερα θα προφυλάξουν την ίδια τη ζωή του, θεωρώ ότι εκτό των άλλων πρέπει να απαιτήσουμε όχι μόνο τη σύνταξη τη μελέτη επικτήμης των κινδύνων που παρανέφερα, αλλά και την εξειδίκευσή τη στην πιστή υλοποίησή τη, την ανατακτά χρονο, χρονικά διαστήματα επικαιροποίησή τη, έτσι ώστε το μέτρο στο μέτρο του δυνατού να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνων που αντιμετωπίζουμε κατά την εργασία μας. Και πάλι θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια και για τη σημερινή ημερίδα του, συν, του, Συνδικάτου και τα όσα από τους ηγητέ αλλά και τις παρεμβάσεις έχουν υποθεί και εμείς όλοι ακόμα καλύτερα και πιο αποφασιστικά με το πέρασα και τη σημερινή ημερίδα να συνεχίσουμε με τη συμμετοχή και των συμμαδέλφων να αντιπαλεύσουμε για όλα αυτά και για την υλοποίηση αυτών που θα αποφασίσουμε. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.